Βρετανικού Τάγματος. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο οποίο θέλουμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και ένα ευχαριστώ επίσης να πούμε και στην Γενική Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την εκδήλωση αυτή. Και τώρα, παρακαλώ τον ύπατο κυβερνήτη Ευρώπης ΑΧΕΠΑ, κύριο Φάνο Πίτηρη, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω απόψε εδώ πέρα. Τιμή μου που είμαι σε αυτή την εκδήλωση. Είχα γνωρίσει τον αδελφό Ανδρέα Ζουπανίδη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από κοντά είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε μερικές μέρες μαζί. Και... πιο κοντά. Εκεί. Αυτό είναι καλύτερο. Εντάξει. Λοιπόν, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον αδερφό Τζουμπανίδη στην Θεσσαλονίκη και να περάσουμε μερικές μέρες μαζί πιο κοντά και να εκτιμήσω τόσο το έργο του όσο και την οξυδιαρχία του. Έτσι, όταν μου ζήτησε να παραστώ σε αυτή την εκδήλωση, του είπα φυσικά με τα χαράς θα ήμουν εδώ πέρα για να υποστηρίξω τόσο αυτόν όσο και τα τμήματά μας της Θεσσαλονίκης και των Ιών Περικλέους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Γενικό Επιτελείο Στρατού για την υποστήριξη του σε αυτό το πιστεύω αξιόλογο γεγονός. Και θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ απόψε. Ελπίζω να απολαύσετε το υπόλοιπο της βραδιάς. Σας ευχαριστώ. Καλό να προσέχει στο βήμα ο στρατηγός εναποστρατεία, κύριος Κακουδάκης. Το τμήμα το 3 ΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, κύριο Πεζούδη, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ξεκινώντας σήμερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν από εσάς ξεχωριστά. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο και λόγω χρόνου, αλλά και λόγω τακτικής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι ο Κωνσταντίνος Φεζούδης, είμαι ο πρόεδρος του τμήματος AJ3 της Θεσσαλονίκης. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι πρόεδρος ενός ιστορικού τμήματος, ένα από τα πρωτοειδηθέντα, αν θέλετε, τμήματα ΧΕΠΑ στην πατρίδα μας, το οποίο μάλιστα και σε λίγες μέρες, στις 1 Δεκεμβρίου αυτού του έτους, έτσι λοιπόν σε 1,5 μήνα, κλείνει 20 χρόνια δημιουργικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Θα γιορτάσουμε λοιπόν στις 30 Νοεμβρίου, έχουμε προγραμματίσει, ημέρα Παρασκευή, θα κάνουμε μια ωραία εκδήλωση για τα 20 χρόνια του τμήματός μας και επί τη ευκαιρία σας καλώ όλους να είστε παρόντες σε αυτήν την εκδήλωσή μας στην Θεσσαλονίκη. Για να τονίσω και πού είμαστε. Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους οι οποίοι διοργάνωσαν αυτή την κατάσταση. Θέλω να συγχαρώ και να πω ότι μία ανάλογη εκδήλωση έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο. Ήταν μία εκδήλωση με πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν μία εκδήλωση με πολύ μεγάλη απήχηση και από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα ο ερευνητής μας, το μέλος μας, αν θέλετε έτσι, γιατί είναι και μέλος των ΑΧΕΠΑ, ο Ανδρέας Ζαπουνίδης, ο οποίος συνέχισε την ερευνά του, βρήκε επιπλέον στοιχεία, τα οποία θα παρουσιάσει σήμερα και θα είναι χαρά μας να τα δούμε και να τον ευχαριστήσουμε για το έργο το οποίο κάνει. Θεωρήσαμε λοιπόν τότε, τον Ιούνιο, ότι η όλη αυτή η δουλειά δεν πρέπει να μείνει στα πλαίσια μόνο ενός τμήματος καλή ώρα, όπως είναι το AJ3 Θεσσαλονίκης, η πατρίδα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα πρέπει να πάει παρά έξω. Θα πρέπει να το δουν και οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει αυτή η εκδήλωση, να μαθευτεί και θα δούμε και αν θα έχουμε και συνέχεια να πάμε και σε άλλες ανίστοιχες εκδηλώσεις, έτσι ώστε παντού όλοι να μάθουν, να δούνε, να ακούσουν αυτά που θα δείτε παρακάτω. Χαίρομαι λοιπόν τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, της σημερινής ημερίδας και σε λίγο, θα δείτε όλοι, έτσι προχωράει μάλλον το πρόγραμμα, θα τιμήσουμε και αυτούς οι οποίοι φτιάξαν αυτό το πόνημα. Σας ευχαριστώ όλους άλλη μια φορά που αγκαλιάσατε τη σημερινή μας εκδήλωση με την παρουσία σας. Να είστε όλοι καλά.
Προσκαλώ τον στρατηγό κύριο Βελατόλα να έρθει στο βήμα να τιμηθεί για τη συμβολή του στην εκδήλωση. Είπα του στρατηγού ότι είναι τιμή μου που τον βραβεύω εγώ. Πραγματικά με τιμή κάτι τέτοιο. Καλησπέρα σας. Από δύο λόγια, οι σχέσεις με την Αμερική είναι ιδιαίτερα βαθιές. Θα αναφέρω ότι στην Ελληνική Επανάσταση υπήρχαν πολλοί Αμερικανοί. Κάποιοι από αυτούς ήταν το ζεύγος Χιλ, προς τιμή των οποίων υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία Χιλ στην Πλάκα. Η πατρίδα μου με τίμησε και όταν ήμουν νέος ταγματάρχης με τοποθέτησε στην ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον, όπου εκεί έγινε αποδέκτης και εγώ και η οικογένειά μου της φιλοξενίας των Αμερικανών αλλά και της ελληνοαμερικανικής κοινότητος, όπου και γνώρισα το έργο και τη συνεργασία την οποία είχαμε, ειδικά το στρατιωτικό σκέλος της πρεσβείας. Θέλω να αναφέρω ότι σε πολλές κρίσιμες περιόδους η συνεισφορά της ελληνικής κοινότητος στην Αμερική ήταν σημαντική. Θα μεταφερθούμε πολλά χρόνια πριν και πριν ξεκινήσουν οι προσπάθειες για να δοθεί η βοήθεια του δόγματος Τρούμαν στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες λίγες χώρες. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια ενός ιερέα και του ελληνοαμερικανού φίλη που επισκέφτηκαν ένα βράδυ το 1946 τον πρόεδρο Τρούμαν στο Λευκό Οίκο. Θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες για να έχουμε τον Αθηναγόρα πατριάρχη αλλά και μετέπειτα. Για μένα προσωπικά η παραμονή μου και η διαμονή μου εκεί στην Αμερική αποτέλεσε το έναυσμα για να σπουδάσω ιστορία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που με όθησαν αργότερα και τιμήθηκα πάλι να γίνω διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού για 6 χρόνια. Παρακαλώ τον πρόεδρο του τμήματος 2 της ΕΣ, κύριο Βαγγέλη Σπανό, να απευθύνει χαιρετισμό. Αξιότιμη κυβερνήτρια ΧΕΠΑ Ευρώπης, κύριε Πιτήρη. Αξιότιμα ανώτατα και ανώτερα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αξιότιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, αξιότιμοι ακόλουθοι άμυνα των ΗΠΑΣ, αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητοί ομιλητές, αξιωματούχοι και μέλη της ΑΧΕΠΑΣ, κυρίες και κύριοι. Ως πρόεδρος του τμήματος της ΕΦΣ,
των Sons of Pericles, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην εκδήλωσή μας. Ερχόμενοι εδώ, ίσως αναρωτηθήκατε. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για τους ιούς του Περικλή ή αλλιώς Sons of Pericles και τι ακριβώς πρεσβεύουμε. Γιατί το παρελθόν είναι ένας φάρος για το μέλλον, αλλά το μέλλον αρχίζει ήδη από το παρόν. Η οργάνωση των Sons ιδρύθηκε το 1926 στο Manchester των ΗΠΑ από μια ομάδα νέων Ελληνοαμερικάνων. Οι Sons of Pericles αποτελούν νεανικά μέλη της ΑΧΕΠΑ ηλικίας έως 27 ετών. Οι δράσεις τους είναι φιλανθρωπικές και εθελοντικές, μη κερδοσκοπικές, οι οποίες άπτονται στο τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της αστικής ευθύνης, της προώθησης του ελληνικού στοιχείου στο εξωτερικό και την τόνωση του ελληνικού αισθήματος στους Έλληνες στους ομογενείς από την Αμερική ως την Αυστραλία, όπως επίσης και άλλων νεανικών υποθέσεων, σύμφωνα πάντα με τις αρχές της αξίας της ΑΧΕΠΑ. Ως οργάνωση διαθέτει τμήματα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο τμήματα νεολαίας. Το τμήμα της ΕΦΣ του Ιού τον Περικλή αποτελεί το πρώτο αστικό σωματείο και δεύτερο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 από 8 νέους με φιλοδοξίες για στόχους μια καλύτερη Ελλάδα, μια καλύτερη νεολαία. Αποκορύφωμα όλων αυτών των δράσεων που έχουμε κάνει έως τώρα, αποτελεί η βράβευσή μας από τα κεντρικά της οργάνωσης στην Αμερική, στο ΗΠΑ το συνέδριο του Ορλάντο, με το βραβείο για το καλύτερο τμήμα νεολαίας που υπάρχει παγκοσμίως, για την άριστη υπηρεσία και την ανάδειξη των αξιών της ΑΧΕΠΑ. Φέτος, στα πλαίσια του τομέα του ελληνισμού, αποφασίσαμε μαζί με το τμήμα Θεσσαλονίκης τη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής με θέμα «Χειραψία στην ιστορία, ιστορικά αρχεία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τους εθελοντές στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». Ένα θέμα που βρίσκεται στις πρώτες γραμμές των αρχών της ΑΧΕΠΑ, ένα θέμα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη συνεχώς, σύμφωνα με τη συνεισφορά της Ελλάδας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σκοπός της ημερίδας είναι να προσθέσουμε και εμείς το λιθαράκι μας, μέσω των εισηγήσεων που θα ακολουθήσουν, σε μια συζήτηση που πάντα θα είναι ανοιχτή προς όλους. Ξέρετε, ο απανταχού ελληνισμός πολλές φορές μέσω του εθελοντισμού ήταν αυτός που με άμεσο ή έμεσο τρόπο πολλές φορές ένωσε παρασκηνιακά. Ένωσε εμάς όλους μαζί, έδωσε ελπίδα και επανεστίασε στον πυρήνα των αξιών, όπου οι Έλληνες έχουν δημιουργήσει. Είναι αυτός που εκτός των άλλων προωθεί τις αξίες και τα συμφέροντα του ελληνισμού ανά τον κόσμο. Είναι αυτός που χτίζει γέφυρες όταν καμιά φορά η πολιτική δημιουργεί χάσματα στις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Πόσο μόλον όταν μιλάμε για την Ελλάδα, μια χώρα που οφείλει να χτίσει και να διατηρήσει ένα πλέγμα συμμαχιών και φίλιων δυνάμεων, όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τέλος, όπως τόνισα και προηγουμένως, πρέπει να θυμόμαστε πως το παρελθόν είναι ο φάρος μας και όχι η ακτή, τουλάχιστον για εμάς τους νέους. Συγκεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε άμεσα στο κάλεσμά μας, αλλά πάνω απ' όλα και τους ομιλητές, οι οποίοι αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο για την έρευνα και είναι κοντά μας για να σας εμπλουτίσουν με τη γνώση τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους αδελφούς μου για την αμέριστη συμπαράσταση και τη διοργάνωση του event αυτού, τον κύριο Ζαπουνίδη για την πρωτοβουλία που ήρθε από την Θεσσαλονίκη και για τις γνώσεις που θα μας προσφέρει, αλλά και τον ύπατο πρόεδρο των Ιών του Περικλή στην Ευρώπη, ο οποίος χαιρετίζει την εκδήλωση αυτή, τον κύριο Δημήτρη Ράπτη, τη συνεισφορά του και τις γνώσεις που έχει προσφέρει σε εμένα προσωπικά, αλλά και στο τμήμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζουμε να απολαύσουμε την εκδήλωση αυτή. Προσκαλώ τον στρατηγό εν αποστρατεία, κύριο Δημόπουλο, να προσέλθει στο βήμα για να τιμηθεί για τη συμβολή του στην έκδοση του βιβλίου «Ελληνοαμερικανικοί εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση». Ελάτε, μου θέλει να πείτε κάποια λόγια, θέλετε. Παρακαλώ τον πρώην Πρόεδρο Τμήματος 3 ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Μέγας Αλέξανδρος, κύριο Γιάννη Κοτά, να τιμήσει και τη συμβολή της στην εκδήλωση και στην έκδοση του βιβλίου «Ελληνοαμερικανοί εθελοντές
στην Εθνική Αντίσταση, την κυρία Δήμα, την οποία και προσκαλώ στο Δήμα. Κύριο Ιωάννη Κουτρουπή, του τμήματος 2 Φυσέτσι του Περικλέου, να ανέβει στο βήμα για να τιμήσει για την συμβολή της στην έκδοση του βιβλίου «Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση», την κυρία Δέμου, την οποία και προσκαλώ στο βήμα. Κλείνουμε τον κύκλο αυτό, καλώντας στο βήμα τον κύριο Μάριο Χερετάκη, του τμήματος Διοφυσέτς, να ανέβει στο βήμα για να βραβεύσει την κυρία Κοπανιτσάνου, την οποία και καλώ. Στέλθει στο βήμα ο δημοσιογράφος και διευθυντής ενημέρωσης της Εγνατία Τηλεόρασης, Παναγιώτης Βουλιώνης. Σήμερα η διεύθυνση της ιστορίας στρατού είναι αυτό. Είναι, μ' ακούτε, είναι οι Ελληνοαμερικανοί εθελοντές στην αντίσταση. Έχει πελώδια σημασία, εθνική σημασία. Γιατί μέχρι το 1988 ήταν τελείως άγνωστο. Και μέχρι το 2004 που εκδόθηκε το βιβλίο αυτό, δεν είχε βρεθεί η δράση και ο σκοπός αυτού του τμήματος. Δύο λόγια για την ανατομία του βιβλίου. Αποτελείται από 200 σελίδες. Έχει γραφτεί από μια συντακτική ομάδα, η οποία προηγουμένως βραβεύεται όταν ο υποφαινόμενος ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. 2001-2004. Δημιουργός αυτής της προσπάθειας είναι ο σεβαστός στρατηγός Κωνσταντίνος Κόλπος, ο οποίος θα μιλήσει. Η συμβολή του στη συγγραφή του βιβλίου ήταν τεράστια και καθοριστική. Γιατί συνέλεξε όλο το αρχαιακό υλικό από την Αμερική, μας το έφερε στη Διεύθυνση της Ιστορίας Στρατού και να το μεταφράσουμε και να το δημοσιεύσουμε, έπρεπε να πάρουμε άδεια να τα κείμενα αυτά να αποχαρακτηριστούν, γιατί όσοι το δείτε και όσοι το διαβάσατε, θα δείτε ότι ήταν απόλυτα, άκρως απόλυτα. Ήταν τελείως μια μυστική αποστολή των Ελληνοαμερικανών εθελοντών για τη βοήθεια στην Ελλάδα, η οποία διήρκησε 219 μέρες. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν, οργανώθηκαν, πήγαν στα διάφορα μέρη της Ελλάδος και προσέφεραν μια τεράστια βοήθεια μαζί με τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. Τους Βρετανούς, τους αντιστασιακές ομάδες του ΖΕΡΒΑ και πολλές άλλες οργανώσεις. Τι ζημιές έκανε? Είχαν εκπαιδευτεί καταρχήν στο κάστρο του Κολοράδου. Πήγανε εθελοντές 1.200. Από τους 1.200 μείνανε μόνο 650, οι οποίοι κάνανε το τάγμα 122. Εάν αφαιρέσουμε το 1821 από το 1943, θα δούμε τον αριθμό 122, που ήταν το τάγμα Ελευθερία ή Θάνατο. Από το τάγμα αυτό το 122 προέκυψε το επόμενο τάγμα, το 2671, και ένας λόγος από το τάγματο ήρθε εδώ με 15 αξιωματικούς και 159 στρατιώτες. Σύνολο 174. Στο άρθρο στρατού υπάρχει μνημείο που έγινε τότε και με τη βοήθεια πάντοτε βέβαια του ΓΕΔΑ, του ΓΕΣ, που ήταν και ο χρηματοδότης, και των Ελληνικών Αμερικανών.
Ελληνών εθελοντών και αγών του κουλτούρα έχει μείνει ένα μνημείο του Ελληνοαμερικανού καταδρομέα, το οποίο κοσμεί το άρθρο του στρατού. Και εκεί αναγράφονται τα 174 ονόματα και είναι έργο του αίτησου Ελληνοαμερικανού Σάφα, ο οποίος το καλλιτέχνησε, το έφερε εδώ και έχει τοποθετηθεί εκεί. Αιωνία η μνήμη μου, διότι πριν 2 χρόνια, 10 μονάδες, και είπατε, έφυγε από τη ζωή. Οι άντρες αυτοί ήσαν οργανωμένοι σε 7 ομάδες. Έφυγαν από την Αμερική και υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Όσο, όπως βλέπετε, παρήλασαν μπροστά από το Ρούσβελ και το στρατηγό μου, Μάρσαλ, στο Κολοράντο, και η ελληνική σημαία δίπλα στην Αμερικάνικη. Πρώτη φορά και ποτέ άλλο. Σημαία παρήλασε δίπλα από την Αμερικανική σημαία. Γι' αυτό έχει πελώδια εθνική σημασία. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί είχαν εκπαιδευτεί και είχαν αφοσιωθεί στις αποστολές που πήραν εδώ στην Ελλάδα. Ήταν μια αξιότητα. Και μέχρι το 1998 και το 2004 ήταν τελείως απόλυτη και μυστική η αυτή η εκδήλωση. Κάναμε ζημιές, θυσίες σε νεκρούς και τραυματίες 1.794 Γερμανούς. Έκαναν 76 επιχειρήσεις. Ήτανε κομμάτος, κατέστρεψαν γέφυρες, πυρομαχικά, φάλαγγες Γερμανών, όλα αυτά, σε όλο τον κλαδικό χώρο, για 219 μέρες. Γνωστά τα άτομα αυτά στους Έλληνες που συνεργαζόντουσαν, χωρίς ποτέ κανείς να τους πει το παραμικρό. Απόλυτος, είχαν ένα νεκρό, το Μιχάλη Τσιμούλα, και 12 τραυματίες, οι οποίοι μετά το 20 Νοεμβρίου που διαλύθηκε το τάγμα, ο λόγος του 2671, αυτοί έφυγαν και μάλιστα μερικοί πήγαν εκπαιδευτές σε άλλα κράτη μέχρι και την Κίνα. Αυτό είναι με λίγα λόγια το ανατομικό μέρος του βιβλίου. Και από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω τους βραβευτέντες συνεργάτες μου, οι οποίοι ασχολήθηκαν επισταμμένως, διότι τα στοιχεία ήταν πλημελή για να βρούμε χάρτες, τοπονύμια και όλα αυτά, και οι οποίοι συνέταξαν αυτό το βιβλίο. Βέβαια στην εισαγωγή εγώ τους έχω επενέσει και τους έχω συγχαρεί, διότι έχω μάθει στη ζωή μου ό,τι καλύτερο γινόταν στη διοίκησή μου, το όφυλα στους υφισταμένους. Και ό,τι χειρότερο γινόταν, το αναλάβανα εγώ. Τώρα βραβευτήκαμε και οι χειρότεροι και οι καλύτεροι και επομένως είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Το βιβλίο αυτό πωλείται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, που είναι 200 μέτρα μετά την είσοδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αριστερά, χωρίς να χρειάζεται άδεια χωρίς τίποτα, όποιος θέλει να δει λεπτομέρειες, γράφονται πάρα πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να το αγοράσει. Το ΓΕΣ βέβαια δεν έχει ανάγκη από χρήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την χρήσιμη αυτή η παρέμβασή σας και να έχουμε ακόμα μία δημιουργική βράβευση. Καλό τον εκπρόσωπο, αρχηγό ΓΕΘΑ, υποστράτηγο κατά Λεωνίδα, να έρθει στο βήμα. Και τον ύπατο κυβερνήτη Ευρώπης, κύριο Φάνο. Δημοσιογράφο και διευθυντή ενημέρωση της Λεωνίδα.
τηλεόραση σε Ευναδία, κύριο Παναγιώτη Πλειώνη. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι κηρύσω της Αθήνας ανοχήρωτον πόλη, από την οποία εντός ολίγου θα απέλθουν τα γερμανικά στρατεύματα, είπε ο τελευταίος στρατιωτικός διοικητής Πτέραρχος Στέλνη, λίγα μέτρα μακριά από εδώ, πριν από 74 ακριβώς χρόνια, την 12η Οκτωβρίου 1944, απευθυνόμενος προς τις αρχές της πόλεως των Αθηνών. Την 26η Οκτωβρίου του 1944, ο γερμανικός στρατός απεχώρησε από τη Θεσσαλονίκη και μέχρι το τέλος του μηνός απεχώρησε από το σύνολο του ελληνικού εδάφους. Τον επόμενο μήνα Νοέμβριο αναχώρησαν από την Ελλάδα οι άνδρες του 1671 ειδικού τάγματος αναγνωρίσεων του Αμερικανικού στρατού με τα ελληνικά ονόματα. Η ιστορία του τάγματος υπήρξε ένδοξη και η δράση των ανδρών του συνεχίστηκε. Σήμερα το χέρι που κρατούσε το στιλέτο έπληξε στα νότα τον γείτονά του. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος Ρούσβελτ την 10η Ιουνίου 1940, η μέρα κατά την οποία η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γαλλίας και παραβίασε με τρεις στρατιές την γαλλοϊταλική μεθόριο, εισβάλλοντας σε μια Γαλλία η οποία είχε ήδη ιτηθεί και της οποίας ο στρατός, ο μεγαλύτερος στρατός της Ευρώπης, είχε ταπεινωθεί και συντριβεί από την γερμανική Βέρμαχτ. Ήταν μια δήλωση που καταδείκνυε την αμερικανική δυσφορία και ό,τι συνέβαινε στην Ευρώπη. Την 3η Σεπτεμβρίου 1939, λίγες μόνο ώρες μετά την κήρυξη του πολέμου μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας, ένα γερμανικό υποβρύχιο, το U-30, με κυβερνήτη τον Fritz Lepp, εξέλαβε λανθασμένα ως αγγλικό καταδρομικό ένα αμερικανικό επιβατικό, το Αθήνια, το οποίο έπλεε στα ανοιχτά των αγγλικών ακτών με 1.307 επιβάτες, εκ των οποίων 200 Αμερικανοί, και το βήθησαν. Ο κυβερνήτης τιμωρήθηκε, αλλά το περιστατικό έκανε αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θυμήθηκαν το Λουζιτάνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το περιστατικό επίσης κατέδειξε ότι σε αυτόν τον πόλεμο κανείς δεν ήταν ασφαλής. Από τα τέλη του 1939, το Κογκρέσο αποφάσισε την ανάκληση του νόμου περί ουδετερότητος και ακόμη την πώληση και μεταφορά αγαθών προς την Αγγλία και στη Γαλλία. Τη 15η Αυγούστου του 1940, το χέρι που κρατούσε το στιλέτο βύθισε το ελληνικό ελαφρύ καταδρομικό έλι στο λιμάνι της Στίνου και το ίδιο χέρι, την 28η Οκτωβρίου, έπληξε την Ελλάδα. Την ίδια ημέρα που το έθνος των Ελλήνων ξεκινούσε τον ηρωικό και τιτάνιο αγώνα του για την προάσπιση της ελευθερίας του, οι ελληνικές ομογενειακές εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών καλούσαν τους Ελληνοαμερικανούς σε συνεγερμό και οι ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες ανταποκρίθηκαν με φλογισμένη συγκίνηση. Την 7η Νοεμβρίου 1940 στη Νέα Υόρκη, οι εκπρόσωποι των ελληνικών ομογενειακών κοινοτήτων συσχέθηκαν και οργανώθηκαν. Σε λίγο καιρό, η Πανεμερικανική Greek War Relief Association ήταν πραγματικότητα. Στα βουνά της Ηπείρου και στη γη που απλωνόταν πέρα από τον Ατλαντικό, οι Έλληνες αγωνιζόταν για την προάσπιση της ελευθερίας της πατρίδας τους. Από εκείνη την μακρινή γη, που απέκτησε σχεδόν ταυτόχρονα, με ελάχιστη χρονική διαφορά, την ανεξαρτησία της με την Ελλάδα, που προσέφερε τη φιλοξενία της και μια νέα ζωή, που ξεκίνησε το κρατικό βίο της βασιζόμενη στα νάματα της αρχαίας Ελλάδας, που στην έφορη κοινωνική της δομή ανθούσε το ελληνικό στοιχείο και η καινούργια σταδιοδρομία εκείνων των Ελλήνων
ακουγόταν τώρα και πάλι ο ελληνικός πεάνας. Και εκείνη η μακρινή χώρα ήταν επίσης συνηθισμένη στην ελευθερία από τα πρώτα της βήματα. Από τότε ακόμη που κανείς έβλεπε τον ορίζοντα ανάμεσα στα αυτιά του αλόγου του, όπως έγραψε ένας Αμερικανο-Ιρλανδός συγγραφέας, και το τονίζω αυτό γιατί ανάμεσά μας διακρίνω έναν Αμερικανο-Ιρλανδό αξιωματικό, επίλεκτο αξιωματικό του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τόμ Μαγκουάιρ. Από τότε που απλωνόταν ο ένας τρος ουρανός πάνω από τις φωτιές των καταβλισμών και από τότε που η απεραντοσύνη των μεγάλων πεδιάδων γινόταν η λεωφόρος της ελπίδας των καραβανιών, και εκείνη η γη είχε υπερασπιστεί επίσης την ελευθερία της. Αν η Ελλάδα είχε τις Θερμοπύλες, η Αμερική είχε το άλαμο. Δεν ήταν εύκολο για έναν Ελληνοαμερικανό να καταταγεί στον ελληνικό στρατό το 1940. Δεν θα αργούσε όμως η στιγμή που με το όπλο στο χέρι αυτοί οι Αμερικανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής θα αγωνιζόταν, όπως αποκαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα και πολύ καθυστερημένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε ήδη δει, από το 1939 είχαν εκδηλώσει τις προθέσεις τους. Το Δεκέμβριο του 1940 προωθήθηκε ο νόμος περί εκμισθώσεως και δανεισμού, που ενίσχυε στρατιωτικά την Αγγλία. Την 17η Δεκεμβρίου, στη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος Ρούσβελτ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ό,τι μπορούν για την νίκη της Αγγλίας. Στις 10 Απριλίου του 1941, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό έριξε βόμβες βυθού κατά ενός γερμανικού υποβρυχίου, το οποίο έσπευσε να απομακρυνθεί ξαφνιασμένο. Λίγες ημέρες αργότερα, ένα άλλο γερμανικό υποβρύχιο, το U-69, βύθισε το αμερικανικό φορτηγό Robin Moore, που έπλεε κατάφορτο προς την Αγγλία. Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου με την επιστροφή του τιμωρήθηκε. Αλλά τον ίδιο μήνα, το αμερικανικό ναυτικό άρχισε τις συνοδείες των αγγλικών πλοίων στον Ατλαντικό. Και στις 7 Ιουλίου δέσμευσαν τα 2/3 του Ατλαντικού ωκεανού ως την 26η μοίρα του δυτικού γεωγραφικού μήκους. Ταυτόχρονα, δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών αποβιβάστηκαν στην Ισλανδία και εγκατέστησαν εκεί ναυτική βάση υπό την κάλυψη της πρώτης ταξιαρχίας πεζοναυτών υπό τον ταξίαρχο Μάρστον. Την 11η Σεπτεμβρίου δόθηκε η εντολή πυρός κατά γερμανικών υποβρυχίων, σχεδόν ταυτόχρονα με τη διακήρυξη των αρχών του Χάρτη του Ατλαντικού που υπογράφηκε στον κόλπο της Πλατσέντα μεταξύ του Προέδρου Ρούσβελτ και του Τσόρτσιλ. Η Ιαπωνική επίθεση στο Pearl Harbor στις 7 Δεκεμβρίου του 1941 και η κήρυξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Γερμανίας και Ιταλίας στην 11η Δεκεμβρίου σήμανε το τέλος της πορείας προς την αναμέτρηση. Η Ελλάδα είχε πέσει ήδη από τον Απρίλιο, αλλά τώρα η κατάσταση ευνοούσε τη θέληση των Ελληνοαμερικανών για να εμπλακούν ενεργά στον αγώνα. Και σε αυτή τη νέα πατρίδα, που δεν ήταν όλα ρόδινα, όπου υπήρχαν προκαταλήψεις, όπου υπήρχαν δυσκολίες, οι Έλληνες κατάφεραν με την εργατικότητά τους, με ιδρώτα, με κόπο, να γίνουν μέλη της εκεί κοινωνίας. Είχαν ήδη αρκετοί από αυτούς στρατευτεί στον Αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και τώρα που το στιλέτο έπληξε την Ελλάδα και μενοπό ακόμη το αίμα της, πολλοί από αυτούς έσπευσαν να καταταγούν στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ελληνοαμερικανοί αυτοί διαμοιράστηκαν σε πολλές μονάδες του Αμερικανικού στρατού. Πριν από λίγα χρόνια κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα γραμματόσημο βασισμένο σε ένα εξώφυλλο του περιοδικού Life εκείνης της εποχής, που δείχνει έναν ελληνικής καταγωγής στρατιώτη, τον στρατιώτη Κλονή.
Οι άνδρες αυτοί πολέμησαν όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Θέατρο Επιχειρήσεων, αλλά αργότερα πολέμησαν και στο Θέατρο Επιχειρήσεων του Ειρηνικού. Ωστόσο, το 1943 συνεκροτήθη ένα αμιγώς ελληνικό τάγμα και το τάγμα αυτό έλαβε τον αριθμό του και την ονομασία του κατά τον τρόπο που σας είπε λίγο πριν ο πρώην Διευθυντής της Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Και πράγματι, όπως σας είπε ο πρώην Διευθυντής της ΛΥΣ, έτσι συνέβη. Παρήλασε η ελληνική σημαία δίπλα στην αμερικανική σε έναν σχηματισμό ανδρών οι οποίοι φορούσαν αμερικανικές στολές, αλλά αυτή ήταν η πρώτη και μόνη φορά στην ιστορία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρθηκε ο πρώην Διευθυντής της Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού στη δράση της μονάδας αυτής, η οποία έλαβε άλλη ονομασία και η οποία ως 1671 τάγμα ειδικών αναγνωρίσεων επιχείρησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 1944 και πράγματι προκάλεσε στον αντίπαλο 1794 απώλειες, όπως αναφέρεται, στρατηγέ μου, και όπως επίσης αναφέρεται στο βιβλίο που εξέδωσε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και όπως αποκαλύπτουν τα αμερικανικά έγγραφα βασισμένα στις αναφορές, επετέθησε 14 αμαξοστοιχίες, 3 φρουραρχία, 3 πολυβολία και 5 φάλαγγες οχημάτων, ανατείναξε 9.920 γιάρδες σιδηρογραμμών, ναρκοθέτησε οδούς και κατέστρεψε 11 τμομηχανές, 32 οχήματα, 2 τεθωρακισμένα, 61 φορτηγά, 2 εργοστάσια ενέργειας και 2 φρεάτια ορυχείων. Και όλα αυτά σε διάρκεια μόνο 5 μηνών. Όταν την 12η Οκτωβρίου του 1944 ο πτέραρχος Φέλμη ανεκήρυξε την Αθήνα ανοχήρωτη πόλη και τα γερμανικά στρατεύματα έφυγαν από την Ελλάδα, οι άνδρες του τάγματος αυτού εξακολουθούσαν να επιχειρούν στη βόρειο χώρα. Η δράση του τάγματος ή πιο σωστά των κλιμακίων των δρόντων επί του ελληνικού εδάφους τερματίστηκε με την αποχώρηση των γερμανικών οπισθοφυλακών στα τέλη Οκτωβρίου. Προκαλεί εντύπωση η μεγάλη και επιτυχημένη δράση αυτών των στρατιωτών και τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους, όπως προκαλεί επίσης εντύπωση ότι η δράση αυτή αποσιωπήθηκε εντελώς, αν και οι εξηγήσεις είναι προφανείς. Πρέπει να σημειωθεί, όπως προκύπτει από τις αναφορές και από τα επίσημα έγγραφα, η αυτοθυσία των ανδρών, οι οποίοι αγωνίστηκαν όχι μόνο με ηρωισμό και με αυτοθυσία, αλλά και με υποτισμό και με ευγένεια και με φιλανθρωπία προς τους τραυματίες και ανήμπορους αντιπάλους και με ταπεινοφροσύνη. Και εδώ μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μία υπόθεση. Εάν το τάγμα είχε συγκροτηθεί πριν από το 1943 και αν δρούσε ως ένας ενιαίος σχηματισμός, εάν αποτελούσε μέρος της 7ης στρατιάς του Πάτων που αποβιβάστηκε στη Σικελία το καλοκαίρι του 1943 ή της 5ης στρατιάς του Κλάρκ που αποβιβάστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου στην κυρίως Ιταλία, τότε θα ακουγόταν για μία ακόμη φορά επί ιταλικού εδάφους στη χώρα η οποία κράτησε το στιλέτο η Ιαχή Αέρα, όπως ακούστηκε και από την Τρίτη Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία. Όταν ο πόλεμος τελείωσε, οι άνδρες αυτοί επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψαν κοντά στις οικογένειές τους, στα έργα της ειρήνης, προσπαθώντας και αγωνιζόμενοι να προσφέρουν στις οικογένειές τους, στην κοινότητα και στο κράτος. Κρατώντας παράμερα, χωρίς να τονίσουν,
χωρίς να διατυμπανίσουν τη δράση τους, την πολεμική τους δράση, οι τόσο αξιόλογοι. Στα χέρια όσων επιζούν ακόμη ή στα χέρια των απογόνων τους, κάποιες παλιές φωτογραφίες, κάποια παράσημα, κάποια γράμματα μαρτυρούν τη δόξα των ημερών εκείνων. Και κάποια παιδικά χέρια, κρατώντας αυτές τις φωτογραφίες στα χέρια τους, ακούν μία ιστορία. Γιατί, όπως έγραψε ένας Αμερικανός ποιητής πριν από 160 χρόνια στη μάχη του Γκέτισμπεργκ, και ένα παιδικό χέρι στο δικό μου είναι η Αθανασία μου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπουλιώνη για την όμορφη αυτή τοποθέτηση και καλώ τώρα στο βήμα τον συγγραφέα, τον κύριο Αντρέα Ζαπουνίδη, να προσέλθει. Στρατηγέ, εκπρόσωπε του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγοί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, αγαπητοί αδελφοί, είπατε κυβερνήτα Ευρώπης, πρώην και νυν πρόεδροι, αδελφοί, επίτιμοι και τιμημένοι φίλοι μας, νέοι φίλοι μας, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που τιμήσατε αυτή την ιστορική εκδήλωση και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για μια μεγαλύτερη έρευνα, για μια μεγαλύτερη έρευνα για μια τόσο σημαντική ιστορία. Πρώτα οι Έλληνες, ο Περικλής, αυτή την Αττική γη που μας φιλοξενεί, συνέλαβε την αξία της θάλασσας και είπε το περίφημα «Μέγα της θαλάσσης κράτος». Σήμερα, η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν τον ισχυρότερο στρατιωτικό στόλο του κόσμου. Και η Ελλάδα, τον ισχυρότερο εμπορικό στόλο του κόσμου. Ενώ Κρήτη και Κύπρος εξασφαλίζουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην καρδιά του πλανήτη, στη μέση της γης, στη θάλασσα του Ηροδότου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να κάνουμε μια μικρή χειραψία με την ιστορία. Μια άγνωστη ιστορία που οι καιροί επιτάσσουν να αναδείξουμε περισσότερο και να φωτίζουμε συνεχώς. Μια ιστορία φάρος που μαζί με άλλες κοινές ιστορίες θυσίας και καθήκοντος έναντι του πεπρωμένου οδηγεί τα πελώρια καράβια του ελληνικού και του αμερικάνικου λαού σε ασφαλή λιμάνια. Ένα τέτοιο φάρο ορκίστηκαν να στήσουν και πόντισαν με το αίμα τους στον ωκεανό της ιστορίας οι Ελληνοαμερικάνοι εθελοντές, έτσι ώστε οι νεότερες γενιές στις δυο πλευρές αυτού του ωκεανού να μην ξεχάσουν ποτέ τους κοινούς αγώνες που μας ενώνουν και την αγάπη για την πατρίδα και το έθνος. Το 1943, μετά από αίτημα της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, ο Αμερικάνικος στρατός συγκροτεί ένα τάγμα πεζικού από ελληνικής καταγωγής Αμερικάνους πολίτες. Όλοι οι Αμερικάνοι στρατιώτες είναι εθελοντές και φλογεροί πατριώτες που θέλουν να βοηθήσουν τη μάνα πατρίδα. Η ίδια τακτική όμως ακολουθείται και για άλλες κατεχόμενες χώρες. Οι στρατιώτες ήταν Αμερικάνοι υπηκοοί ελληνικής καταγωγής και Έλληνες μετανάστες που δεν είχαν αποκτήσει ακόμα την Αμερικάνικη υπηκότητα. Πριν από μένα, οι προηγούμενοι ομιλητές και όσοι θυμηθήκανε, όπως και ο στρατηγός, αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά στοιχεία. Η έρευνα που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια σε αρχεία του Αμερικάνικα αρχεία, όπως και σε αρχεία βετεράνων του τάγματος, είναι τεράστια. Το υλικό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, αλλά πρότισα να κάνω έτσι να δημιουργήσουμε ένα μικρό βίντεο και με τη συνεισφορά φίλων και εθελοντών να δημιουργήσουμε ένα μικρό βίντεο και να στο παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως.
too was a strange kind of a war for many reasons for me. I had never been away from home ever. I'm a Chicago kid, lived through the Depression, raised in the streets of Chicago, seen a lot of bad things, saw a lot of people hurting, suffering. People don't realize what that Depression was like. And all of a sudden this war was thrust upon us by the Axis powers that they attacked us. And then when the country of my parents was invaded, I was hurt by this. They were given just 3 hours of an ultimatum, and then the war was declared on them and invaded. But yet, the Greeks resisted. All these other countries did not resist. They've all folded, going from Poland to France to Yugoslavia. They all folded. But little Greece, under 7 million people, said that we're going to resist. They said, "Oichi," which is no in Greek. I had never heard of the Greek Battalion. I was inducted Thanksgiving Monday of 1942, and I went to basic training in Little Rock, Arkansas. And there, after a few weeks, I was told that my IQ was high enough to go, I could go to preliminary officer school. I volunteered, not knowing what this unit was going to do. None of this was discussed in Colorado. We're going to go to Greece, we're going to be part of the military. But in the back of my mind, I knew we had talked to somebody at a higher level and said something very dangerous, and if we would volunteer for this type of work. And it wasn't long after that, the Greek Battalion was just dispersed. When we did leave to go to Camp Carson, the Greek Battalion, the 122nd, I didn't know what the 122nd meant. It didn't mean anything to me, but there was a great significance to that number. It was 122 years after the nation of Greece rebelled against the Islamic terrorists or whatever. Greece suffered for over 300, almost 400 years under their rule. And she never succumbed to their ways or to their religion or anything else. To fight the battles, because whenever you were behind the enemy line, so you couldn't very well, we weren't large enough group to fight a battle. But our job was to just to destroy, damage, and keep the enemy occupied. My time not to fight, so. Cheyenne Mountains go up to 8,000 feet high. Then it's 35 miles to go up and 35 miles and 35 miles to go up and down. And we've been trained in that the Cheyenne Mountains to go up and come down. One day we'd go up with food and no water. The next day we'd go up with water and no food. Then the third day, no water, no food. You have to be able to harden ourselves to be in a position to live in a high mountain and climb up and climb down, mind you, with a 30-pound full-filled pack on your back. So that was the training, and that's where they were preparing us to go in case the Allies landed in Greece, that we'd go there and fight in the mountains of Greece. That was the purpose of the Greek Battalion that you saw. And the photograph that you saw was taken in July of 1943. President Roosevelt came in and reviewed the unit with General Marshall, who was the chief of staff. And we were on parade that day, and we had the flag. It's the only instance that we've been able to determine that a regular American Army unit carried a foreign flag in formation. But they did carry the Greek flag because they were, I guess, they depended on us, and they wanted to enthuse us, and that's for the Greek Battalion. To learn that these highly successful partisan assaults were organized and led by secret teams of specially trained U.S. Army infantrymen, composed mostly of Greek Americans.
They were known as the Greek-American Operational Groups, the OGs. At the time, the OGs' brand of warfare was unique in the history of American arms. They were extremely successful, punching far above their weight and surprising their overseers by the effectiveness of their attacks. But today, their sacrifice and success are practically unknown. The Greek-American OGs had their origins in the Greek Battalion. Organized in January 1943, this army infantry unit was originally intended for service in Greece. The battalion attracted enthusiastic young Greek Americans, eager to support the US and Greece in their common struggle against the Axis powers. Now here are the best of two worlds. We could fight for the American army, and we can go to Greece and fight Greece for our parents' country. And it was very important to us. The battalion was based at Camp Carson, near Colorado Springs. Commemorating 122 years of Greek independence, it was officially called the 122nd Infantry Battalion. The battalion's commanding officer was the first Greek-American ever to graduate from West Point, Major Peter Demosthenes Klenos. Like his Spartan ancestors, Klenos was tough. For the Greek battalion, he wanted only the fittest men. Men who could survive without any comforts and operate effectively in Greece's rugged mountains. My interest was to be number one. And this is the reason that I worked them so hard. This is the reason I drove them. And it worked, because the reputation got out. The result was a tough, high-spirited unit spoiling for a fight with the German occupiers in Greece. When we got into the Greek battalion, it was a lot of pride for us that here, we're not dirty Greeks, we're not dumb, we're not ignorant. We have a real functional group here that's very, very good. But the battalion never fought in Greece as planned. In August 1943, Major Klenos sadly announced that the battalion was being disbanded and dispersed into other units. But he also had other news from a representative of the OSS. He said, the OSS is interested in your outfit. I said, what's it all about? He says, well, I can't tell you right now, but you'll probably get a call from them. Sure enough, in a week's time, I got a call and they wanted some men, the OSS. I said, all right, I'll talk to the men and I'll let you know. Now, I want to know how many of you volunteer for it so that I can tell them. And they all raised their hands. General Donovan was the head of the OSS, and he was an old doggy with that bloody European up in, maybe you know, the fight in 69th in World War I, the Congressional Medal of Honor, and even though he was a Republican, FDR put him ahead of the OSS. And he wasn't enamored with the Colt and Dagger, the guys that would come go in the missions with one, two, or three people. He came up with the idea that he wanted operational groups, small groups, a lot of firepower, 20 to 25 guys that would go behind enemy lines and operate behind enemy lines with the guerrillas. So when the OSS came to Colorado, they took 200 of us. And we were probably, no question, there were five ethnic operational groups. The Norwegians, the French, the Italian, the Yugoslavian, and the Greek. And there also was a general German group, but of course they didn't go into Germany. And of all the groups after studying, and we were, no question, we were the best trained because we went through that infantry training, so. Alec, they gave us, showed us how to use the C1 and C2 plastic for
to blow up bridges and what have you. And we fired every weapon. The NRA would love that one. We fired every weapon from the 45 pistol all the way to the 50 caliber machine gun, light machine gun, heavy machine gun, the bazooka, the mortars, the light mortars, the heavy mortars, the BAR, Tommy gun, the M1, every ball arms up to the 50 caliber. It's 2 weeks in Hagerstorm. In fact, it was where Camp David is today. There was an OCC camp, and that's where we had all our small arms firing up there for 2 weeks. Before that, we were at the Congressional Country Club right outside of Washington, D.C., but we didn't stay in the club. We stayed on the grounds because it was a wooded area, and that's where we did a lot of night training. Taught us how to walk around and hike around the night times. So we spent 3 weeks there. I mean, 3 months, almost 3 months till December. They sent us down to Charleston, South Carolina. Interesting there, because we thought we were going to leave from Charleston, and we stayed there 1 week. So our new just before we left Maryland, we got bad news. Major Clanis was transferred. It was devastating, devastating. Even though, I'll tell you, he was tough. Tough guy. We respected him. And really, when we left, he left us just before we were ready to go to POE. Few of the men had heard of the OSS, the Office of Strategic Services, the U.S.'s super-secret counterpart to Britain's Special Operations Executive. I didn't know OSS from SOS at the time. In fact, the media was calling them Oso Secret. Saboteur, Commando. Americans are becoming increasingly aware of the importance of these names in the news of World War II. Opportunity has arisen for the use of small bands of highly trained irregulars to be injected behind enemy lines. With almost certain death as the penalty for capture, these men must operate toward the utmost destruction of property and life. These specially trained ethnic American sabotage and close assault teams, Greek, Yugoslavian, Italian, French, and Norwegian, would effectively support the partisans in German-occupied Europe. They asked me questions about my background, about my knowledge of Greek. They said, would you be willing to go behind enemy lines, live off the land, perform extra hazardous duty? What they promised us in the beginning was death. Now, do you want to come? Well, I looked at it and I thought, well, I'm never going to die. Nobody's ever going to kill me. I'm going. In October 1943, 17 chosen officers and 205 enlisted men went east for special operations training at the clandestine OSS Training Center on the grounds of the Congressional Country Club in Chevy Chase, Maryland. After their rigorous physical training at Camp Carson and their specialized training in Maryland, the OGs had more stamina, stealth, and self-sufficiency than any other units in the U.S. Army, and they were ready for action. On Christmas Day, 1943, six Greek-American combat groups and a field service headquarters group were convoyed across the Atlantic. After further training overseas, nighttime insertions from Italy by boat and parachute began in April 1944. From the drop points, the OGs immediately put their intensive training to work by walking through the mountains to their respective areas of operation, mostly in Epirus, Macedonia, and central Greece. It took one group nearly 30 days to reach its destination. Once in place, they could not expect reinforcements, tactical support, or medical aid. They had no withdrawal route and were expected to remain in Greece indefinitely, living off the land and moving around on foot. Their mission was to buttress Operation Noah's Ark,
The British plan to make the German withdrawal from Greece before and after D-Day as costly as possible. Roads and railway lines connecting Greece's main cities were the biggest targets. Once in position, the OGs typically derailed trains or stopped convoys with carefully placed explosives. Then they poured in deadly fire. Knowing where to position bazookas and machine guns in relation to the spacing of train cars or trucks in a convoy. After attacks, some OGs left calling cards behind. Empty packs of American cigarettes. The Germans had been told they were fighting a peasant army, but they discovered they were fighting Americans. The OG's presence was a great morale booster for the Andartis. OGs were the close assault troops in nearly all of the Andartis operations, and often meant the difference between success and failure. Apart from the death and damage they inflicted, the OG's assaults wore on German nerves. The attacks were sustained over many months. The Nazis could repair damage from individual strikes, but the overall effect was demoralizing. Their effectiveness can be judged by the severity of the German response. Even though the OGs deployed in uniform, an illegal Wehrmacht order directed that they be slaughtered to the last man if captured. Finally parachuted into northern Greece. It was exciting. In fact, in 1912-13 Balkan War, my dad was in America, came to 1901. 1912, he was one of 5,000 Greek volunteers that went back to fight against the Turks. They left America. And I used to tell him in Greek, I said, what the hell's wrong with you going over there? I had to, he said. He said, the Turks had us, the Ottoman Empire had us for 500 years, and this was our opportunity. So I parachuted close to the area where my dad fought in 1912-13. It was pretty emotional for me to be there in my parents' homeland. And all of us were the American kids, and our group was the youngest, and we 20 out of 24 were Greek Americans. Most of us grew up the same way. Most of us went to grammar school, didn't know a word of English, and our parents were all from Greece. The history of your group that you were in, is it well known? No. We were, first of all, we were under the British. And if you read British history, very rarely do they ever say the American soldiers were in the Balkans. If, never. And for some unknown reason, the CIA did not open up our books until 1986. We went back to Greece in 1994, the year after Fort Bragg, 1994, and the Greeks would not believe, even the military would not believe American soldiers were in Greece in World War II. Mm-hmm. And this was very frustrating. And I had contemporaries in America that wouldn't believe that we were there. That's because finally there was a young man, we grew up together, he's a sculptor, and he knew Perry, Alex, and I. And he sculpted a statue, and we got on a committee, and we got $50-some thousand donations, and he finished the statue, and in 2005 he put the statue. Finally, after it was frustrating for him, we had a general caucus over in Greece. He was the only one that believed in us, trying to acknowledge the fact that we were there. And they finally unveiled our statue at the military park in Athens, Greece. Since that time, all of a sudden, all type of historians have sprouted up. People have completely distorted our history because they've taken advantage of the fact that we were finally getting acknowledged. I've got my memoirs on PAH.com, which is
Mary's Session Historical Society's website, and I think all my stories there. In fact, in Greece, I estimate that where we were in Greece, we're maybe 100, 150 miles from my hometown, and my mother found out through the Greek guerrillas that I was in Greece. But I was not able to visit because, for one thing, we learned later, we didn't know it at that point, that there were orders given by the German command that if any of us were captured, it would have been an immediate execution. So my commander would not allow me to leave the unit because, for one thing, if I were captured, he would have been in trouble too. So we were hoping against hope that eventually Greece will be liberated and I'll be able to go see my mother. Well, the long story is that I didn't see my mother when we were in Greece. When we left Greece, we were going a little farther ahead now. When we left Greece, went to Italy. I tried to get a furlough to go and see my mother. Didn't make it because there was problems in Greece. They had other kind of problems. I stayed in the army. I would even, all the time that I stayed in the army, hoping against hope I'll be able to go see my mother. Never made it. I came back to this point. Only one man was killed. 13 were wounded. With their mission complete, the Greek-American OGs were withdrawn from Greece at the end of 1944, and they were officially disbanded a year later. The records of their actions were then sealed for 40 years. Because they operated autonomously in their respective areas and did not have access to their records, many of the OGs never learned the extent of their effectiveness against the Germans. Technically, they had operated under British command, so the U.S. Army did not fully recognize their war record. Many of their separation papers did not mention ground combat in Greece. Some never learned until decades after the war that they had been awarded a presidential unit citation in 1946. When I was in that war and I saw what happened to the women, children, elderly, I questioned war to its fullest. But I felt at that time also that, like, our country was invaded, it was attacked, and I knew one of the invaders. I felt that this would be the last war there would ever be, and it was hopeful that that would be the case, but I was so wrong with all the other wars that followed, and I haven't been for any war since World War II. I felt that that should have settled everything, but apparently it didn't, and people are still at war, and it looks like it's still going to continue. And I'm sorry to say that instead of civilization getting wiser and smarter, it's not happening. Because I've lived enough years now, I've had enough experience, and I've had a taste of war, I've had the experience, and it's not pleasant. And I feel that the more we stay on this earth, the more primitive we're getting. Every time you turn around, there's a blowing up, war this, war that. When will it stop? When will we learn to live with one another? I don't know what the answer is. I'm puzzled. And I've been on this earth a long time. And my eyes have seen so much, and hardship, and man's inhumanity to man, it's unbelievable.
Το βλέμμα του λοχαγού Γιάνναρη νομίζω στο τέλος τα λέει όλα. Σήμερα που το κουρνιαχτό των εχθρών ακούγεται μέσα από τα κάστρα και όχι μόνο απ' έξω, σήμερα που σκοτεινές δυνάμεις με καλυμμένα πρόσωπα και μάσκες δίθεν ανθρωπιστικές προσπαθούν να αντιγράψουν στα κρυφά άσχημες σελίδες του βιβλίου της ιστορίας, πνίγοντας αθώους στην ίδια θάλασσα που θύμισαν οι ήρωες ελληνοαμερικάνοι εθελοντές πρόγονοί μας, πρέπει να θυμηθούμε ότι μόνο ενωμένοι οι δυο λαοί μαζί, όπως και πριν από 75 χρόνια, αλλάξαμε το ρούχο της ιστορίας. Και μέσα από τις πληγάδες και κύκλοπες, μέσα από την κόκκινη αιματοβαμμένη θάλασσα, τα μεγάλα καράβια των λαών μας άδειξαν με τη γαλανόλευκη και την αστερόεσα πλάι-πλάι, όπως είδαμε φυσικά και στο εξώφυλλο του απίθανου βιβλίου που έκδοσε η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ. Παιδιά της θυσίας και του καθήκοντος, επιλέξαμε τη δημιουργία και την αδελφοσύνη. Επιλέξαμε ένα μέλλον του πατριωτισμού, της ευημερίας και της υπερηφάνειας. Και νικήσαμε ξανά και μετά το Μεγάλο Πόλεμο. Σήμερα ας επιλέξουμε ειρήνη και ελευθερία αντί της ήττας και του θανάτου. Έλληνες και Αμερικάνοι, Αμερικάνοι και Έλληνες, ας συναντιόμαστε στα ιστορικά μονοπάτια της μνήμης και της θυσίας. Στα μέρη που πάτησαν οι ήρωες εθελοντές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Θράκη μας. Να σταθούν οι λαοί μας μαζί ξανά. Παντοτινά ισχυρή, παντοτινά κυρίαρχη. Πάντα με δικαιοσύνη και πάντα ευγνώμονες για τη χάρη, την καλοσύνη και τη δόξα του Θεού. Μιλάμε για χειραψία με την ιστορία και δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε στην Αμερική, να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη, στην Ορμανδία, εμείς οι Έλληνες, για να κάνουμε μια χειραψία με την ιστορία. Σήμερα την εκδήλωση τιμάει ο στρατηγός εν αποστρατεία, κύριος Κόρκας, που τον καλώ στο βήμα να τον τιμήσουμε και να μας μιλήσει για εκείνη τη δική του ιστορία. Ακούσατε και είδατε μερικά του πολέμου. Ο πόλεμος δεν γράφεται, δεν περιγράφεται, δεν μαθαίνεται από τα βιβλία. Ο πόλεμος είναι ένα πρόβλημα δύσκολο και αφάνταστο εμπολής. Ακόμη και για μένα που ήμουνα 10 χρόνια στον πόλεμο. Πριν αρχίσει ο πόλεμος, εδώ το 28 Οκτωβρίου, εγώ ήμουνα στο στρατό, στη σχολή Ευερμίδων. Και έτυχε να το ζήσω από το 40 μέχρι το 50 που βγήκα τελευταία φορά από το νοσοκομείο. Αλλά το θέμα μας εδώ είναι το τάγμα αυτό, το 2671, έχει αριθμό και όπως είδατε προήλθε από το 122 τάγμα που συνεκροτήθη το 43. Είχε πάει στην Αμερική ο βασιλιάς Γεώργιος και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος τότε και ο Ρούσβελτ αποφάσισε αυτός να γίνει αυτό το τάγμα, το 122. Και είδατε τις δύο σημαίες. Η μία δίπλα στην άλλη. Το Σύνταγμα της Αμερικής απαγορεύει
σημαία ξένου κράτους να βρεθεί να παρελάσει δίπλα στην Αμερικάνη. Και το είπανε στο Ρούσβελ και λέει τίποτα, την ευθύνη την έχω εγώ δίπλα στην ελληνική σημαία. Και έγινε αυτό το πράγμα. Πήγε ο Μάρσαλ μαζί με τον Ρούσβελ και έγινε μια παρέλαση σε εντυπωσιακή. Τότε το τάγμα είχε 1.200 άτομα. Από αυτό το τάγμα έγινε το 26-71, έτσι. Γιατί έγινε όμως. Διότι τότε ο στρατηγός ο Ντόναβαν, ο οποίος ήταν αρχηγός της ΟΕΣΕΣ, ΟΕΣΕΣ ποια είναι, ο πρόδρομος της ΣΥΑ. Ο Ντόναβαν λοιπόν, που ήταν ενήμερος των σχεδίων της Ευρώπης εναντίον της Γερμανίας, όταν αποφασίσει να διαλυθεί το 122, έριξε την ιδέα του πολέμου στα μετώπιση του εχθρού. Βρήκε δυσκολίες, αλλά είχε προσφορά. Από τους 1.200 έγινε το τάγμα από Γάλλους, Νορβηγούς, Ιουκοσλάβους, Έλληνες κτλ. Και ένας λόγος, ο τρίτος λόγος, είχε κυρίως Έλληνες, αλλά είχε και Αμερικανούς Βέρους. Αυτοί που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα δεν ήσαν μόνο ελληνικής καταγωγής. Προσέξτε, λεπτομέρειες. Υπήρχαν και Βέροι Αμερικανοί εθελοντές, οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Έμειναν 219 μέρες, όπως ακούστε, από τις 23 Απριλίου του 1944 μέχρι 20 Νοεμβρίου του 1944. Και αμέσως εφήγανε, πήγανε στην Ιταλία και από την Ιταλία μπήκανε σε μια μεραρχία, πήγανε στην Κίνα για τον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας. Συνεχίσαν τον πόλεμο αυτή. Αλλά ο πόλεμος που είδατε λίγα πράγματα στα μετώπιση του εχθρού, η αντίσταση συλλεγόμενη, είναι ένας πόλεμος ειδικός. Είναι ένα μείγμα μυστικού πολέμου, ανορθοδόξου πολέμου και συμβατικού πολέμου. Για προσέχετε. Έτυχε στη ζωή μου εγώ να ζήσω, να εκπαιδευτώ και να υπηρετήσω στον πόλεμο τον κανονικό, στον ανορθόδοξο, αλλά και το μυστικό. Από τον ιερολόγο με πήρανε γρήγορα, ένα χρόνο, με εξεπαίδευσαν σε μια σχολή στην Απανοχάιφα, μυστικού πολέμου, και με στείλανε ένα χρόνο στην κατοχή, την ίδια εποχή περίπου, που ήρθε και το τάγμα ο λόγος αυτός. Ακούστε τώρα το σχέδιο του Ντόναβαν, ποιο ήταν, ή μάλλον το σχέδιο του αρχιστρατήγου, του συμμάχου αυτού, του Άιζενχάουρ τότε, που ήταν για όλο τον πόλεμο, είχε και ένα παράρτημα εξαπατήσεως του εχθρού. Ένα σχέδιο κανονικό έχει παραρτήματα πολλά. Ένα είναι
η παραπλάνηση και η εξαπάτηση του εχθρού. Ακούσατε το σχέδιο κυβωτός του Νόε, ήταν αυτό. Ποια είναι η κυβωτός του Νόε? Να παραπλανήσουμε τους Γερμανούς, ότι η κυρία προσπάθεια θα γίνει από τα Βαλκάνια εναντίον της Γερμανίας, όπως έγινε στον πρώτο πόλεμο. Ενώ στην πραγματικότητα ετοιμαζόταν η Νορμανδία, που έγινε 6 Ιουνίου του 1944. Οι πολλές δυνάμεις, στρατιές ολόκληρες, από εκεί βγήκαν. Αλλά εδώ έπρεπε να εξαπατηθεί ο Χίτλερ. Σε έναν βαθμό εξαπατήθηκε. Είχε τότε στη Βαλκανική 40 μεραργίες, ακούτε, γερμανικές. Αλλά μετά τη Βόρειο Αφρική, όπως ξέρετε, έγινε απόβαση στη Σικελία και στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία, οι Ρώσοι άρχισαν να προχωρούν. Μετά το Στάλιγκραντ, άρχισαν να προχωρούν. Οπότε οι Βαλκανικοί κοβότανε, για προσέχετε. Και οι 40 μεραρχίες αχανώσαν. Και έγινε μια σύσκεψη στη Γερμανία και του λέει οι στρατιλάτες, ναύαρχοι, οι πτέραρχοι, φύρε, να πάρουμε τις 40 μεραρχίες. Του πάνε πολλά, το πείσαν το βράδυ. Του λέει ναι, να τις πάρετε. Αυτή η σύσκεψη έγινε 27 Σεπτεμβρίου του 1943. Προσέχετε, στην καγκελαρία. Φάγανε, κοιμηθήκανε το πρωί, του λέει καθίστε κάτω. Τι σας είπα χθες, να πάρετε και τις 40 μεραρχίες. Εγώ τη νύχτα άλλαξα μυαλό, λέει, και σας επιτρέπω να πάρετε 38 μεραρχίες. 2 μεραρχίες θέλω να μείνουν εκεί που είναι. Και οι μεραρχίες αυτές είναι της Ρόδου και της Κρήτης. Οι στρατιλάτες σαν και σας παγώσανε. Μα του λέει, μπορεί να μείνει μια μεαρχία στη Ρόδο και ο πόλεμος να γίνεται στη Βόρειο Ευρώπη. Κουνάει το κεφάλι ο Χίτλερ. Του λέει, δεν σας αδικώ. Στη σύσκεψη αυτή ήταν ο Ρόμελ, οι μεγάλοι στρατιλάτες, ο Κάιτερ, όλοι οι στρατιλάτες στη Γερμανία. Εσείς έχετε εκπαιδευτεί τακτικά και στρατηγικά, και δεν μπορεί μια ομάδα να μείνει πίσω χιλιάδες χιλιόμετρα. Εγώ όμως σκέπτομαι και πολιτικά. Και ακούτε γιατί. Εάν πάρω τις μεραρχίες από τη Ρόδο και από την Κρήτη, ανοίγει ο δρόμος της Βαλκανικής. Ακούτε. Και χτυπάνε τη Γερμανία στην κοιλιά, όπως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερο, οι αεροπορικές βάσεις από την Αφρική φεύγουν και έρχονται στη Ρουμανία και χτυπάνε μέρα και νύχτα. Τρίτο, χάνω τα πετρέλαια της Ρουμανίας που τα έχω ανάγκη. Τέταρτο, η Τουρκία με 46 μεραρχίες βγαίνει με το μέρος των συμμάχων, των Αγγλοαμερικανών. Και πέμπτο και το σπουδαιότερο που εσείς δεν ξέρετε, το 85% των μεταλλευμάτων για τη βιομηχανία της Γερμανίας το παίρνω από την Ελλάδα και την Τουρκία.
Εάν πάρω αυτές νεκρώνεται η παραγωγή μας. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Θέλω, του λέει, οι δύο μεραρχίες της Ρόδου και της Κρήτης θα μείνουν εκεί και αν το Βερολίνο πέσει. Έτσι και είναι. Ακούτε. Ό,τι είπε ο Χίτλερ έγινε ακριβώς. Εγώ έτυχε να είμαι στη Ρόδο, στα νησιά, με τον ιερολόγο και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Καθώς ξέρετε, έγιναν 6 παραδόσεις. Η πρώτη στον Αλεξάνδερ στην Ιταλία, 28 Απριλίου του 45, έτσι, 29 Απριλίου, ένα εκατομμύριο Γερμανοί παρεδόθησαν στον Αλεξάνδερ. Οι στρατιές του Ρόμελ και του Κέσσερλι της Αφρικής παρεδόθησαν εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα ο Χίτλερ έκανε και τη Διαθήκη και έβαλε διάδοχό του τον Ντέντι στον Άναβρο. 30 του μηνός, Απριλίου του 45. Στις 5 Μαΐου, στο Μοντγκόμερι, στη Βόρεια Ευρώπη, υπεγράφει η δεύτερη παράδοση, η τρίτη στον Αϊζεχάουρο στο Ρέιμ, η τετάρτη στη Σίμη, το Δωδεκανήσο. Παρόν ο ομιλών αντιπολογαγός τότε, ήρθε ο στρατηγός από τη Ρόδο, 8 η ώρα το πρωί. Εγώ ήμουνα απ' έξω στην αίθουσα εκεί για ασφάλεια. Ανέβηκε απάνω, χαιρέτησε, διαβάζει το πρωτόκολλο, το υπογράφει, βγάζει το πιστόλι του από την τσέπη, το ακουμπάει στο τραπέζι, χαιρετάει και φεύγει. Δεν του ανταποδίδουν το χέρι. Κανένα! Το τραπέζι καθώς ανετέθη. Ο ταξίαρχος Μόφατ, εκπρόσωπος του αρχιστρατήγου Μέσης Ανατολής, ήταν ένας συνταγματάρχης Άγγλος, ένας Γάλλος και ο Τσιγάτης, ο διοικητής του Ιερουλού. Ο Μόφατ, ο ταξίαρχος, παίρνει το πιστόλι του Γερμανού και το δίνει στον Τσιγάτη και του λέει: το τρόπαιο αυτό ανήκει στον Ιερό Λόγο, τον απελευθερωτή των νήσων. Σας λέω αυτό, γιατί εσείς δεν ξέρετε και μας σκυλοβρίζετε. Εμένα με σκυλοβρίζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ ήμουν παρόν εκεί και είμαι παρόν μέχρι τώρα εδώ. Λοιπόν, την άλλη μέρα, 9 του μήνους, 8 το πρωί έγινε η πέμπτη παράδοση στο Βερολίνο. Στο Ρώσο, στρατιλάτη, εκεί. Και την ίδια μέρα, 10:30 τη νύχτα, στη Βίλα Αριάδνη, στην Κνωσό της Κρήτης, υπεγράφει η 6η και τελευταία παράδοση. 20.000 όλοι Γερμανοί και Ιταλοί, 15.000 Γερμανοί και 5 Ιταλοί, παρεδόθησαν 9, 10 και 30 Greenwich. Γι' αυτό η 9η Μαΐου του 45 ορίστηκε επισήμως ως ημέρα πέρατος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την Ευρώπη. Διότι για την ΑΠΑ Ανατολή έγινε 2 Σεπτεμβρίου μετά τις βόμπες και τα λοιπά. Αλλά το θέμα μας εδώ είναι το τάγμα. Και το τάγμα, η δράση του τάγματος είχε μείνει μυστική. Και εγώ που είχα υπηρετήσει στο μυστικό πόλεμο και έμεινα 40 χρόνια στο στρατό, από το 40 μέχρι το 80,
Δεν το ήξερα. Τυχαία εγνώρισα όμως εδώ έναν από αυτούς, το γιο του πρωθυπουργού τότε, ο οποίος ήταν λοχίας στο λόγο αυτόν και ήρθε με την πρώτη ομάδα. Οι πρώτες ομάδες βγήκαν από την Ιταλία, είπαμε, είχαν έρθει στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο στην Ιταλία, ανεβήκανε απάνω Μονόπολη και από εκεί απέναντι στην Πάργα περνούσανε με πλοιάρια στην Πάργα, στην Ήπειρο. Και με τα πόδια ήρθανε στη Λαμία, εδώ, στη Ρούμελη και αυτά. Δύο ομάδες πέσανε με αλεξίπτωτα, μία στην Πελοπόννησο και μία στη Δράμα. Αυτές οι δύο ομάδες ριχτήκανε με αλεξίπτωτα. Οι άλλες πέντε ήσαν 7 ομάδες. Ήρθαν από Ιταλία και όπως είπαμε ήταν μία στη Ρούμελη, στη Λαμία εκεί, άλλη στον Όλυμπο, άλλη στην Ήπειρο, άλλη στα Γιάννητσά που πάνω στο Πάικο. 7 ομάδες ήταν. Λοιπόν, και μου είπε αυτός ο Λοχίας την ιστορία. Εν τω μεταξύ ήρθανε αυτοί, μερικοί άλλοι κάθε χρόνο ερχόσανε και έμαθα λεπτομέρειες. Και επειδή εγώ είχα υπηρετήσει και σε όλες τις υπηρεσίες, έμαθα πού βρίσκονται τα αρχεία. Βρισκόσανε στη Φλόριντα. Τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής, της SOE, της CIA και τα OSS, ήταν στη Φλόριντα. Και μέσω του αδερφού της γυναίκας μου, που ζούσε και ζει στην Αμερική ακόμη εκεί είναι, εφρόντισε, έμαθε το τηλέφωνο και αυτά. Και πήρα εγώ τον προϊστάμενο των αρχείων αυτών, τον Τζον Πάρκιν. Και του μίλησα, του λέω, άκουσε έτσι και έτσι, είμαι ο τάδε και θέλω για το τάγμα αυτό να πάρω ό,τι είναι γραμμένο. Και θέλω να την άδειά σου να το μεταφράσουμε και να το βγάλουμε και βιβλίο. Και ο Πάρτιν μου έδωσε την άδεια και προφορικά και γραπτά. Ήτανε με έναν άλλο και του λέω, αυτό το βιβλίο έχει τη δράση αυτή και αυτά. Εσείς έχετε εδώ μεταφραστάς, να το μεταφράσετε και αυτά. Μου ζήτησε αντίγραφο. Πάρ' το. Του λέω, πήγαινες απέναντι εκεί σε αυτά, το ανατυπώσανε και πήρα εγώ το δικό μου, τους άφησα και του είπα, θέλω γρήγορα να το μεταφράσω, να το κάνουμε βιβλίο. Περάσανε 2-3 μήνες, δεν έκανε τίποτα. Οπότε ξεκινάω και πάω στο Γενικό Επιτελείο Στρατού που είχα υπηρετήσει πολλά χρόνια. Και βρήκα τον αρχηγό. Ήταν ένα Ζαζάς, το λέγανε τότε, ρε. Λοιπόν, και του λέω το παραμύθι και του λέω το βιβλίο αυτό, θέλω να μεταφραστεί και θα γίνει βιβλίο. Και το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανέλαβε προθήμως αυτή τη δουλειά. Το έδωσε στο μεταφραστικό του, το μετέφρασαν και μετά το Γενικό Επιτελείο το έστειλε στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού που ήταν τότε ο κύριος Κακουδάκης που σας μίλησε προηγουμένως και με τη βοήθεια τη δική μου έγινε βιβλίο και μοιράστηκε σε όλη, πάλι το Γενικό Επιτελείο. Έστειλε 500 τεμάχια στην Αμερική,
σε όλη την Ελλάδα να το μάθουν οι ίδιοι. Επομένως, το βάρος όλο το έχει σηκώσει ο στρατός της Ελλάδας, το ΓΕΣ δηλαδή. Δεν είναι δουλειά δική μου ή του Κακουδάκη. Εμείς είμαστε εκτελεστές, είμαστε οι βοηθοί, αλλά την μεγάλη ευθύνη την πήρε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Και όλοι οι αρχηγοί μέχρι τώρα και το ΓΕΘΑ σήμερα και όλος ο στρατός βοηθάει για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, επειδή εσείς πολύ λίγα ξέρετε από αυτά τα πράγματα, σας λέω, ο μυστικός πόλεμος είναι ο χειρότερος. Αυτό το έργο που κάναν αυτοί, να φύγουν από την Αμερική και να πέσουν στην Πελοπόννησο, σε άγρια βουνά πάνω, να πέσουν σε όλα τα βουνά, στον Όλυμπο, στον Κίσαβο, σε όλα αυτά τα άγραφα, δεν ήταν εύκολη ζωή. Και εντούτοις τα βγάλανε πέρα. Και εντούτοις προσέφεραν έργο. Αλλά μαζί με αυτούς, ακούστε τώρα, δεν ήταν μόνο οι 174. Ήταν και άλλες εκατοντάδες και χιλιάδες που υπηρετούσαν στο μυστικό πόλεμο. Στη Σία, στην Δία και σε όλα αυτά τα παρακλάδια, ε. Έχετε ακούσει τον Καραμεσίνη που ήταν εδώ, ο Κέλλιν, ο Μίλτον, ο Φατσέας, ο Γιάννης, από το Παγκράτη. Όλοι αυτοί ήσαν εδώ, Ελληνοαμερικανοί κι αυτοί, αλλά υπηρέτησαν εδώ στην Ελλάδα, σε άλλες υπηρεσίες. Ήτανε στρατός και δεν ήτανε μόνο το 44, για προσέχετε, ούτε μέχρι το 45. Εσήκωσε το βάρος η Αμερική μετά με το σχέδιο Μάρσαλ, με το δόγμα Τρούμαν και με αυτά. Ο συμμοριτοπόλεμος πώς έγινε. Η αεροπορία όλη πώς δημιουργήθηκε. Μέχρι το 50 λοιπόν η Αμερική εβοήθησε και εβοήθησε και μετά. Έγινε το ΝΑΤΟ, καθώς ξέρετε, 4 Απριλίου του 49 και το 52 μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Από τότε τα πράγματα άρχισαν να μπλέκονται λόγω του Κυπριακού. Έχετε ακούσει για το 55 τι έγινε στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη. Ήμουν εγώ εκεί 3 χρόνια και αργότερα τα πράγματα περιεπλάκησαν. Και μέχρι σήμερα όμως η Αμερική πάντα βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας. Κατά κανόνα λέω. Κατά κανόνα ναι. Λοιπόν, αλλά σήμερα η Ελλάδα έχει και αισθάνεται περισσότερες απειλές από το 40. Αλβανία. Θέλει ο Ράμα ο φίλος να πάρει μέχρι Άρτα και Πρέβεζα. Τα Σκόπια θέλουν μέχρι Τέμπη. Οι Βούλγαροι θέλουν Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο και Κύπρο και τη Μεσόγειο ολόκληρη. Για προσέγγιση. Οι απειλές είναι περισσότερες σήμερα από κάθε άλλη φορά. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η απόψινή μας εκδήλωση. Πού να πάθω, πού να ξέρω. Εσείς μόνο από φωτογραφία ξέρω. Για σας βγάλετε φωτογραφίες. Για σας είναι η ζωή.